ακυρώθηκαν οι εσωκομματικές εκλογές των ΣΥΡΙΖΑ σε ένα συνέδριο που διεξάγεται σε κλίμα ακραίας πόλωσης με εντάσεις και ανατροπές. Στέφανος Κασελάκης και Όλγα Γεροβασίλη είχαν ένα εκρηκτικό πινκ-πονκ, με τον ένα να κατηγορεί τον άλλο για την ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα του συνεδρίου να είναι εκρηκτική. Σύνδεση με τη Δέσποινα Βλεπάκη. Δέσποινα. Ζήσαμε εδώ στο Taekwondo μια θυελώδη συνεδρίαση, ένα απίστευτο πινκ-πονκ ανάμεσα στους δύο μέχρι πρότινος που προαλήφονταν για μονομάχη στην εσωκομματική διαδικασία, τον Στέφανο Κασελάκη και την Όλγα Γεροβασίλη. Και μια πρόταση όμως να μην πάμε σε εκλογές. Και σου μιλώ για την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου, του Γιώργου Τσίπρα και του Νίκου Παπά. Αυτήν ακριβώς την πρόταση ανέγνωσε ο πρόεδρος του συνεδρίου, ο κύριος Ρήγας, την ανέγνωσε. Εμείς που ήμασταν εδώ είδαμε πολλούς από τους συνεδρούς, τη συντριπτική πλειοψηφία, να σηκώνει το καρτελάκι και να συμφωνεί. Το σώμα, το κυρίαρχο σώμα μίλησε και εκείνη ακριβώς τη στιγμή σηκώθηκε ο πρόεδρος. Ο Στέφανος Κασελάκης είπε χαρακτηριστικά: οι μάσκες έπεσαν, δεν πάμε σε εκλογές. Νομίζω όμως ότι είχε πολύ μεγάλη αξία να δούμε τι είχε προηγηθεί. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη σφοδρή αντιπαράθεση Κασελάκη-Γεροβασίλη που οδήγησε σε αυτήν την απόλυτη ανατροπή με ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ και επιστρέφουμε σε σένα, Δέσποινα. Κάντε την καρδιά σας πέτρα, κάντε ένα κουράγιο ακόμα και δώστε καθαρές λύσεις τώρα. Εκλογή Προέδρου στις 10 Μαρτίου, ώστε ο νικητής να έχει χρόνο για τη δύσκολη μάχη των ευρωεκλογών. Δεν καταλαβαίνω ποιος έχει πάρει λευκή επιταγή σε αυτή τη ζωή, στη ζωή σας, στη ζωή μας, για οτιδήποτε, για μερικά χρόνια. Δεν το κατανοώ. Αγαπητέ Στέφανε, εγώ σήκωσα το γάντι που πέταξες. Εσύ το πέταξες. Αν θες εκλογές σε 10 μέρες, αντιλαμβάνεσαι τι έχεις πει. Κάντες μόνος σου, να δούμε τι θα πάρεις, δηλαδή, εντάξει. Επιτέλους να συνειδητοποιήσουν όλοι, δεν είστε σκάκι. Ζήτησα από τον πρόεδρο να αποστείλει την πρότασή του για εκλογές. Περιμένω. Εάν την αποσύρεις, δεν έχω κανένα λόγο να επιμείνω για εκλογές. Βέβαια. Όλγα, εάν αποσύρεις την υποψηφιότητά σου, δεν έχω ανάγκη να πάω σε εκλογές. Ό,τι χωρίς διασφαλίσεις, χωρίς εγγυήσεις, ούτε τεχνικές, προφανώς είναι αστείο να μιλάμε για εκλογές. Επομένως, αν θες εκλογές, κάντε, είπα, μόνος σου, πρόεδρε. Για τα περαιτέρω, είπα ότι δεν υπάρχει για λευκή επιταγή. Δεν καταλαβαίνω ποιος το εννοεί αυτό εδώ μέσα. Και εγώ, φυσικά, το συνέδριο είναι κυρίαρχο. Είναι κυρίαρχο όργανο. Αν πει το ένα ή το άλλο, ναι, όχι κλπ, προφανώς, αυτή θα είναι και η απόφαση. Δεν είμαι εγώ αυτή που έβαλα την πρόταση για εκλογές. Δέσποινα Βλεπάκη, πριν από αυτόν τον διαξυφισμό με την Όλγα Γεροβασίλη, ο Στέφανος Κασελάκης είχε προτείνει εκλογές στις 10 Μαρτίου και άμεσα να γίνουν καταστατικές αλλαγές. Περίπου στις 12 ανέβηκε στο βήμα ο Στέφανος Κασελάκης και με έναν πύρινο λόγο και με πολλές φορές επίκληση στο συνέστημα ζήτησε fast track διαδικασίες για εκλογές στις 10 Μαρτίου και με χρονικό περιθώριο άξονα για τον νέο ή τη νέα πρόεδρο μέχρι και τις εθνικές εκλογές. Είπε χαρακτηριστικά: ο ιστορικός μας ηγέτης ζητά να προσφύγουμε στα μέλη μας. Η Όλγα Γεροβασίλη, αντιπρόεδρος της Βουλής, σηκώνει το γάντι. Δεν μπορώ να κάνω πίσω. Θέλουν, είπε σε ένα άλλο στιγμιότυπο, να λιώνω τα παπούτσια μου πηγαίνοντας προς τις ευρωεκλογές και αυτοί να μένουν πίσω, να βγαίνουν δεξιά και αριστερά και να κοντένουν το κόμμα μας και μετά
να μου χρεώνουν την αποτυχία. Όχι, είπε ο Στέφανος Κασελάκης. Επίσης, επεσήμανε ότι το καταστατικό του κόμματος σε κάποιες στιγμές επιτρέπει την επιτάχυνση των εκλογών. Αυτό έλεγε το στρατόπεδο της Όλγας Γεροβασίλη, ότι δεν γίνεται και ότι το καταστατικό προβλέπει, να θυμίσουμε, εκλογές Προέδρου μετά από ένα μήνα. Αυτός ήταν ο πύρνος λόγος λοιπόν του Στέφανου Κασελάκη. Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Όλγα Γεροβασίλη. Ακούσαμε τι είπε, ότι απάντησε ουσιαστικά στην πρόκλησή του, στο βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Αν το αποσύρεις, δεν έχει νόημα αυτό. Ακολούθησε ο Στέφανος Κασελάκης να λέει ότι εδώ δεν είναι σκάκι, δεν είναι σκακέρα δηλαδή. Η κυρία Γεροβασίλη επεσήμανε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο να ανακαλέσει την πρότασή του για εκλογές. Μάλιστα. Υπήρξε αυτό το πινκ-πονκ ευθυνών. Προηγουμένως υπήρξε αυτό το πινκ-πονκ σε πολύ έντονους τόνους. Βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι υπήρχαν και πολλές παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και τα τηλέφωνα είχαν πάρει φωτιά χθες το βράδυ. Πυρετός ζυμώσεων, φωτιά πήρε το συνέδριο.